Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θα θέλαμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού και μαθητεύουμε μαζί, μέσα από το Λόγο του Θεού, μαζί με εσάς για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο αδελφό μας. Διαβάζω. Καλησπέρα σας. Ο Κύριος να σας ευλογήσει, ο Κύριος να ευλογήσει το έργο αυτό που κάνετε, να σας δίνει δύναμη και να σας φυλάει. Θα ήθελα με τη χάρη του Χριστού να μου απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα και διαβάζω ένα-ένα. Με ποιο τρόπο μπορεί να αμαρτήσει ένας αδελφός σε έναν άλλον αδελφό και με ποιο τρόπο θα τον επιπλήξει ο δεύτερος ώστε να είναι ευάρεστος εις τον Θεό και να μην χάσει το πράο και ταπεινό πνεύμα του που πρέπει να έχει. Κατά Λουκάν 17.3. Διαβάζω από το κατά Λουκάν 17.3. Προσέχετε σε αυτούς. Εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει σε, επίπληξον αυτόν και αν μετανοήσει συγχώρεσον αυτόν. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει σε και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προς σε λέγον μετανοώ, θέλεις συγχωρήσει αυτόν. Αγαπητέ αδελφέ μου ανώνυμε, αυτό θα το διαβάσουμε λίγο καλύτερα που το εξηγεί ο Λόγος του Θεού στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, αν και λέει τα ίδια πράγματα. Διαβάζω λοιπόν. Εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ εσού και αυτού μόνον. Εάν σου ακούσει, εκέρδισες τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν σου ακούσει, δηλαδή αν δεν μετανοήσει, παράλαβε μετά σου έτη ένα ή δύο, για να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο μαρτύρων ή τριών, και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησία. Αλλά εάν και της εκκλησίας παρακούσει, ως ο εθνικός και ο τελώνης. Αληθώς σας λέγω, όσα εάν δέσετε επί της γης, θέλουσιν είστε δεδεμένα εν το ουρανό, και όσα αν λύσετε επί της γης, θέλουσιν είστε λελειμμένα εν το ουρανό. Πάλι σας λέγω, ότι αν δύο από εσάς συμφωνήσωσι επί της γης περί παντός πράγματος, περί του οποίου θέλουν καμία αίτηση, θέλει γίνει σε αυτούς παρά του πατρός μου του εν της ουρανής. Διότι όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτών. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος, είπε: Κύριε, πως έχεις αναμαρτήσει σε με ο αδελφός μου, θέλω να συγχωρήσει αυτόν έως επτάκης. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: δε συ λέγω έως επτάκης, αλλά ως εβδομικοντάκης επτά. Το θέλημα του Θεού, ο Λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, στο 14 εδάφιο διαβάζω, ότι ούτω δεν είναι θέλημα έμπροσθεν του Πατρός σας του εν της ουρανής να πολεστεί εις των μικρών τούτων. Άρα το βασικό θέλημα του Θεού είναι να μην απολεστεί κανένας ακόμη και εκ των ελαχίστων αδελφών μας. Ακόμη μας λέει ότι ας αν δέσετε επί της γης είναι δεδεμένα στον ουρανό και ως αν λύσετε επί της γης είναι λελειμμένα στον ουρανό. Και ο Απόστολος Πέτρος κατάλαβε ότι το δέσιμο και το λύσιμο έχει σχέση και έχει να κάνει με τη συγχώρεση ή μη τη συγχώρεση
της αμαρτίας του αδελφού μας προς εμάς. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απάντησε σε αυτόν άμεσα, όχι 7 φορές, αλλά 77, 490 φορές, που σημαίνει άπειρες φορές. Και αμέσως μετά δίνει ο Κύριος μας την περίφημη αυτή παραβολή του οφειλέτου μυρίων ταλάντων, λέγοντας ότι η Βασιλεία του Θεού ομοιώθη των ουρανών, ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος θέλησε να θεωρήσει λογαριασμό μετά των δούλων αυτού, και όταν άρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ένας οφειλέτης μυρίων ταλάντων. Μυρία ταλάντα είναι ένας άπειρος αριθμός χρέους. Και επειδή ο άνθρωπος ο οποίος θα χρηστούσε δεν είχε να αποδώσει, διέταξε ο βασιλεύς να απολυθεί αυτός, η γυναίκα του, τα τέκνα του και πάντα όσα είχε, για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Τότε ο δούλος πεσών μπροστά στον κύριό του έκραζε «Μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Σπλαχνιστής δε ο κύριος του δούλου εκείνου, απέλησε αυτόν και το δάνειον όλο το άφησε σε αυτόν. Στη συνέχεια ο δούλος αυτός βγαίνει και συναντάει ένα σύνδουλό του, ο οποίος του χρώσταγε 100 δινάρια, και λέει η Γραφή: «Και πιάσα σε αυτόν που χρώσταγε 100 δινάρια, τον έπνιγε λέγον απόδοσμη ότι μου χρωστάς». Και ο δούλος πεσών, ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλει και αυτός με τη σειρά του: «Μακροθύμισον εις εμέ και πάντα θέλω σε αποδώσει». Εκείνος όμως, όπως είχε εξουσία, δεν ήθελε να τον ελευθερώσει και έβαλε αυτόν σε φυλακή έως ο αποδώσει το φιλόμενο. Δηλαδή τον φυλάκισε, δηλαδή τον έδεσε, γιατί είχε δικαίωμα να το κάνει αυτό, είχε εξουσία, επειδή του χρώσταγε 100 δινάρια. Όπως ο βασιλιάς αυτού του δούλου είχε εξουσία να τον πουλήσει, να τον δέσει, να τον φυλακίσει, γιατί του χρώσταγε μοίρια τάλαντα. Και όχι μόνο αυτόν, αλλά και τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και να πουληθούν όσα είχε. Στη συνέχεια όμως, στην παραβολή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, όταν γνώρισε ο βασιλεύς τη συμπεριφορά του δούλου, τον οποίον συγχώρεσε, ότι έστειλε στη φυλακή, έδεσε και έστειλε στη φυλακή το σύντουλό του, τότε του είπε: «Δούλε πονηρέ, πάντο χρέος που είχες το άφησα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύντουλό σου καθώς και εγώ σε ελέησα». Δηλαδή όπως εγώ σε ελευθέρωσα και δεν σε έδεσα, δεν σε φυλάκισα, επειδή με παρακάλεσες γιατί σε σπλαχνίστηκα, δεν έπρεπε, δούλε πονηρέ, και εσύ να σπλαχνιστείς το σύντουλό σου, να το συγχωρήσεις, να τον λύσεις, αλλά εσύ τον έβαλες στη φυλακή, τον έδεσες και είναι γραμμένο αν δέσουμε στο γη, είναι δεδεμένα στον ουρανό. Αν δεν συγχωρήσουμε, τον δένουμε τον άλλον. Αν τον συγχωρήσουμε, τον λύνουμε, τον ελευθερώνουμε». Γι' αυτό και ο Κύριος αυτού στην παραβολή του Κυρίου μας, ο βασιλεύς αυτός, παρέδωκε, αφού οργίστηκε, αυτόν εις τους βασανιστάς μέχρι να αποδώσει. Πάλι ήρθε απάνω του τα μύρια τάλαντα, παν το οφειλόμενο εις αυτόν. Και συνεχίζει ο Κύριος μας: «Κατά τον ίδιο τρόπο, Πατήρ μου, ο υπουράνιος θα κάνει σε εσάς, εάν δεν συγχωρήσετε καρδία σας έκαστος εις τον αδελφό αυτού τα πτέσματα αυτών». Άρα λοιπόν, επειδή το θέλημα του Θεού είναι να μην απολεστεί ο ελάχιστος, και επειδή έχουμε και ευθύνη να μην απολεστεί εμείς, γιατί θα απολεστεί αν δεν το συγχωρέσουμε και τον έχουμε δεμένο, ενώ αν τον συγχωρέσουμε τον ελευθερώνουμε και δεν θα απολεστεί, έρχεται ο Θεός με την παραβολή αυτή δια του Ιησού Χριστού να μας πει ότι πρέπει να είσαστε προσεκτικοί όταν κάποιος αδελφός σας αμαρτήσει σε εσάς. Πρέπει ανεξάρτητα από όλα να το συγχωρήσετε, να τον λύσετε εσείς, ώστε να βρει τρόπο ο Θεός να τον ελεήσει. Γιατί αν εσείς δεν τον λύσετε, αλλά τον έχετε δεμένο, θα έρθει και ο Θεός και θα πάρει πίσω όλα όσα σας συγχώρεσε, και θα βρεθείτε κι εσείς όχι δεμένοι, όχι στη φυλακή, αλλά στους βασανιστές. Αυτός είναι πνευματικός νόμος αγάπης
για να κατανοήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού ότι πρέπει άμεσα να συγχωρούμε. Για να μην δένουμε κανέναν, γιατί θα δεθούμε κι εμείς. Άρα λοιπόν, δεν φτάνει, όμως δεν φτάνει να συγχωρούμε. Τώρα πρέπει αυτούς που αμαρτάνουν σε εμάς να τους βοηθήσουμε να συγχωρεθούν από το Θεό. Γι' αυτό αφενός μεν τους συγχωρούμε, αφετέρου αν αμαρτήσει κάποιος αδελφός σε σένα, σου χρωστάει δηλαδή, τότε πήγαινε και έλεγξον αυτόν μεταξύ εσού και αυτού μόνον, και ο σκοπός σου είναι να σε ακούσει, να μετανοήσει και να κερδίσεις τον αδελφό σου για την αιώνια ζωή. Αλλά ο έλεγχος δεν είναι αγριάδα. Είναι αγάπη. Γιατί η πρόθεση όταν ο αδελφός μου αμαρτήσει σε μένα που τον ελέγχω είναι για να σωθεί, για να μετανοήσει. Άρα πάμε με παράκληση. Πάμε με πρόθεση να του δείξουμε ότι πρέπει να μετανοήσει για το δικό του το καλό. Εγώ δεν έχω τίποτα με σένα. Εγώ σε έχω συγχωρήσει. Γιατί αλίμονό μου αν δεν σε έχω συγχωρήσει. Αν δεν σε έχω συγχωρήσει, τότε θα με ρίξει ο πατέρας μου ουράνιο σε βασανιστές. Σ' αγαπάω, σε έχω συγχωρήσει. Αλλά επειδή σ' αγαπάω και σ' αγαπάω πάρα πολύ, έρχομαι να σου πω ότι αυτό που έκαμε σε μένα, αν και εγώ σε έχω συγχωρήσει, είναι κακό για σένα, πρέπει να μετανοήσεις. Πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από το Θεό. Για να ελευθερωθείς, για να σωθείς, για να ευλογηθείς. Βέβαια, εκεί ο άνθρωπος θα σου απαντήσει. Μπορεί να μην δεχθεί. Μπορεί να σου πει δεν έχω αμαρτήσει. Τότε διαπραγματεύσουμε αυτόν. Άφησε τον, άκουσε τον να δεις τι έχει να σου πει. Μπορεί να έχεις καταλάβει λάθος ότι έχει αμαρτήσει σε σένα και να μην έχει. Αν πάλι δεν τα βρείτε, δηλαδή εσύ θεωρείς ότι έχει αμαρτήσει, ενώ τον έχει συγχωρήσει όμως και τον αγαπάς πολύ, γιατί θες να πας στον ουρανό, γιατί αυτό είναι ευάρεστο ενώπιον του Θεού και πρέπει και εσύ να θέλεις να πράττεις τα ευάρεστα ενώπιον του Θεού, τότε λέει η Γραφή, παράλαβε μετά σου ακόμη έναν ή δύο για μάρτυρες, ώστε να υπάρχουν εκ στόματος δύο ή τριών μαρτύρων να βεβαιωθεί ο λόγος. Φώναξε λοιπόν ένα-δύο αδελφούς, πήγαινε και πες στο αδελφέ μου, έλα να βάλουμε και μάρτυρες μπροστά. Έλα να μας κρίνουν οι αδελφοί. Εγώ νομίζω ότι έχεις αμαρτήσει σε μένα. Και δεν το λέω για να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου ή για να ικανοποιήσω τη φιλαρέσκειά μου ή τη φιλοδοξία μου ή για να σε ταπεινώσω. Το λέω για το καλό σου, για να σε ευλογήσει ο Θεός. Και θα έρθει και αυτός πάλι και θα κουβεντιάσει μαζί σου μπροστά σε δύο ή τρεις μάρτυρες. Και τότε όλοι μαζί θα βγάλετε ένα συμπέρασμα. Εάν λοιπόν πρώτον εσύ έχεις κάνει λάθος και δεν έχει αμαρτήσει ο αδελφός σου είσαι, που είναι πολύ πιθανό, ζήτησε του συγγνώμη, τακτοποιήσου και αγκαλιασέτερο. Γιατί χρειάζεται να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των δύο αδελφών. Γιατί λέει η Γραφή, όταν δύο άνθρωποι συμφωνήσουν περί παντός πράγματος, επί της γης περί του οποίου ήθελον κάμει αίτησιν, θέλει γίνεις αυτούς παρά του πατρός μου του εν ουρανείς. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο ότι πρέπει να τον βοηθήσεις ή να τον αφήσεις να σε βοηθήσει, να κατανοήσετε που υπάρχει αμαρτία. Είναι ότι μετά αν εσείς οι δυο συμφωνήσετε πράττοντας έτσι το θέλημα του Θεού και γονατίσετε μπροστά στο Θεό, ό,τι αίτημα και να φέρετε ενώπιον του Θεού και για τους δυο σας, ο Θεός θα το κάνει. Γιατί ευαρεστείτε στην πρόθεσή σας αλλά και στις ενέργειές σας που είναι υπακοή στο Λόγο του Θεού. Εάν όμως και τους δύο ή τρεις μάρτυρες δεν τους ακούσει, γιατί αν τους ακούσει και έρθει κοντά σου και αγκαλιαστείτε και εκφράστε την αγάπη σας και συγχωρέσετε και αγαπήσετε ο ένας τον άλλον, τότε έσωσες τον αδελφό σου, τον κέρδισες για τη βασιλεία των ουρανών. Αλλά αν και πάλι δεν ακούσει, ο αδελφός ο οποίος αμάρτησε σε σένα, δεν σταματάς εδώ τις προσπάθειες για τη σωτηρία του.
τον φέρνεις ενώπιον της Εκκλησίας. Και εκεί ενώπιον της Εκκλησίας κάνετε, θα λέγαμε, μια μορφή δικαστηρίου. Κρίνεστε ενώπιον των αδελφών σας. Αδελφέ μου, για το καλό σου έχεις αμαρτήσει. Αν αυτός αντισταθεί και όλη η Εκκλησία καταλάβει ότι πράγματι έχει αμαρτήσει και δεν ακούσει στο να μετανοήσει και να ζητήσει συγγνώμη για να ελευθερωθεί από το Θεό, τότε ας είναι εσένα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο, ας είναι για σένα ο σωτελώνης και ο εθνικός. Δεν μπορείς πλέον να κάνεις τίποτα. Εσύ ελευθέρωσες την ψυχή σου. Τώρα ο Θεός θα αναλάβει τη συνέχεια για αυτόν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα πραότητος ή ταπεινοφροσύνης. Είναι θέμα αγάπης. Πρώτα αγάπης για το σύντουλό σου, που πρέπει γρήγορα να τον συγχωρήσεις για να τον ελευθερώσεις, να μην είναι δεμένος, εφόσον αμάρτησες εσένα. Για να μην βρεθείς και εσύ στους βασανιστές. Αλλά είναι και για το δικό σου το καλό. Και αφού το συγχωρήσεις και τον λύσεις, τότε τον πλησιάζεις και αγωνίζεσαι για τη ζωή την αιώνιο σε αυτόν. Του φανερώνεις την αμαρτία του, όχι για να τον ταλαιπωρήσεις, να τον ταπεινώσεις, επαναλαμβάνω, ή για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός σου, αλλά γιατί τον αγαπάς και θέλεις να σωθεί ο αδελφός σου. Μόνος σου, με έναν ή δύο ακόμη μάρτυρες ενώπιον της Εκκλησίας. Άρα, αγαπητέ μου φίλε, το θέμα δεν είναι, όπως είπα και πριν, πραότηση ή ταπείνωσης, που είναι και αυτό, γιατί είναι απαραίτητο, αλλά βασικά είναι η αγάπη που θα σε κινήσει να τον ελέγξεις για τη μετάνοιά του και για τη σωτηρία του. Συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτηση. Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιον 6:30 λέγει ότι σε καθέναν που ζητάει από σένα δίνε, και στον Ιούδα 1:22 αναφέρει να ελοείται κάνοντας διάκριση. Σε ποια περίπτωση αναφέρεται το καθένα όταν μου ζητάει κάποιος στον δρόμο κάτι, πώς πρέπει να συμπεριθώ βάσει του Λόγου του Θεού? Κάνοντας διάκριση προϋποθέτει γνώση της κατάστασης του άλλου. Δηλαδή, αν ο άλλος τον βλέπεις ότι σου ζητάει χρήματα, παραδείγματος χάρη, για να πάει να πάρει ναρκωτικά, μην του δώσεις. Κάνεις διάκριση και λες, δεν σου δίνω. Αν σου ζητάει όμως να φάει γιατί πεινάει, θα του δώσεις. Άρα λοιπόν, το κάνοντας διάκριση προϋποθέτει γνώση του άλλου ανθρώπου και σκέψη και κρίση δική σου για το τι θα κάνεις. Το πρώτο εδάφιο όμως στο Καταλουκάν 6:30, και ας το διαβάσουμε λιγάκι από μέσα, λέει ο Λόγος του Θεού: «Εις πάντα δε το ζητούντα παρά σου δίδε, και από το φερούντος τασά μη απέτη». Εδώ είναι γενικότερο. Μπορεί να έχεις γνώση, μπορεί και να μην έχεις. Να μην ξέρεις περί τίνος πρόκειται. Αλλά και μπορεί να ξέρεις και να διακρίνεις ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσει αυτά που θα του δώσεις για τη ζημιά της ψυχής του, τη ζημιά του σώματός του, για την αμαρτία. Αλλά τα χρησιμοποιήσει γιατί τα έχει ανάγκη. Το πρώτο, το εδάφιο λοιπόν αυτό του Λουκά είναι: εσύ μην αποφασίζεις αν θα δώσεις ή δεν θα δώσεις με βάση την καρδιά σου. Γιατί η καρδιά μας λέει συνήθως μη δίνεις. Εκτός αν λυπηθούμε κάποιον, που η καρδιά μας λέει δώσε. Αλλά όταν λέει η καρδιά μας δώσε, όταν λυπηθούμε κάποιον, καλό είναι. Αλλά ο Θεός θέλει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, επειδή είναι ευάρεστο εις το Θεό. Άρα λοιπόν, δεν θα κρίνουμε, δεν λέω διακρίνουμε, δεν θα κρίνουμε αν θα δίνουμε ή δεν θα δίνουμε από το αν σπλαχνιζόμαστε ή ενοχλούμεθα, αλλά θα κρίνουμε γιατί μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει: «Εις πάντα δε το ζητούντα από σου, δίδε». Αλλά και από αυτόν που σου αφαιρεί κάτι, μην του το ζητάς πίσω, μην του το απαιτείς. Δηλαδή γίνε μακρόθυμος, ελεήμων, ικτήρμων. Όπως ο πατέρας μας ο ουράνιος είναι μακρόθυμος, ελεήμων, ικτήρμων.
σπλαχνικός και δίδε επίτι το λέει ο Λόγος του Θεού. Μην εξαρτάται το δούνε το δικό σου, το να δίνεις εσύ από την καρδιά σου, η οποία καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, αλλά να εξαρτάται η απόφασή σου εν γέννη και ιδιαίτερα στο εδάφιο αυτό ως προς το να δίνεις από το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέγει εις πάντα το ζητούντα από σου δίδε και από αυτόν που σου αφαιρεί μην απαιτείς. Έρχεται όμως τώρα ο Λόγος του Θεού και μας φέρνει ένα άλλο ζήτημα. Πρόσεξε, εάν έχεις γνώση του απέναντι που σου ζητάει και σου ζητάει για να κάνει αμαρτία, για να κάνει κακό σε άλλους ή οτιδήποτε, ή στον εαυτό του, στην ψυχή του, εκεί μην του δώσεις. Γιατί θα είσαι συμμέτοχος των αλλοτρίων αμαρτημάτων. Θα γίνει συμμέτοχος των δικών των αμαρτιών. Δεν θα του δώσεις λεφτά για να πάει να πορνεύσει. Δεν θα του δώσεις λεφτά για να πάει να αγοράσει τσιγάρα. Δεν θα του δώσεις λεφτά για να πάει να αγοράσει κοκαίνη και ναρκωτικά. Γιατί θα γίνει συμμέτοχος. Το βοηθάς να πάει στην αμαρτία. Δεν θα του δώσεις λεφτά να πάει να αδικήσει τους άλλους, να σκοτώσει, να κλέψει. Δεν θα τον βοηθήσεις αυτό. Άρα εκεί θα κάνεις πίσω, διακρίνεις. Το πρώτο λοιπόν εδάφιο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον είναι να έχεις την καρδιά σου ελεύθερη να δίνεις από αυτόν που σου ζητάει και να μην ζητάς πίσω με το ζόρι από αυτόν που σου αφαιρεί. Δηλαδή καλύτερα να δικήσεις παρά να μην ευεργετήσεις, να μην σπλαχνιστείς, να μην ελεήσεις, να μην μακροθυμήσεις. Να μην τσακωθείς. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων, λέει ο Λόγος του Θεού, και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανείς δεν δει το πρόσωπο του Θεού. Δεν μπορείς να ζητάς τον αγιασμό, αλλά προηγούμενα δεν ζητάς την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων. Σου αφαίρεσε, σου έκλεψε, μην το απαιτήσεις. Θα χάσεις την ειρήνη σου με τον άνθρωπο αυτό. Άρα λοιπόν είναι δύο διαφορετικά εδάφια, που το ένα απευθύνεται στην καρδιά μας και στην πρόθεσή μας και εν τέλει στις αποφάσεις μας, το άλλο απευθύνεται στη διάκρισή μας να μην γινόμεθα συμμέτοχοι αλλοτρίων αμαρτημάτων. Πάμε στο τρίτο σου ερώτημα, αγαπητέ μας αδελφέ. Στα πρώτα 3,5 χρόνια του Αντίχριστου, που ακόμη δεν θα είναι υποχρεωτικό το χάραγμα, με ποιο κριτήριο θα ζώζονται οι άνθρωποι? Με το ίδιο. Δεν θα είναι υποχρεωτικό, αλλά θα είναι επικερδές, θα είναι ωφέλιμο. Δηλαδή όποιος βάζει το χάραγμα θα έχει μεγαλύτερη ελευθερία στην κινήσεων ζωής από τον Αντίχριστο. Στα πρώτα 3,5 χρόνια λοιπόν θα σε προκαλεί, θα σε δελεάζει, όπως συνηθίζει ο διάβολος να προκαλεί και να δελεάζει τους ανθρώπους, και θα πρέπει οι άνθρωποι για να σωθούν να μην βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, και να μην προσκυνήσουν την εικόνα του, αν και οι προτάσεις και ο δελεασμός θα είναι πολύ γαργαλιστικός. Στα τελευταία 3,5 χρόνια όμως, που θα είναι πιο άγρια τα πράγματα, που δεν θα μπορεί κανείς να πουλήσει, να αγοράσει αν δεν έχει το χάραγμα, πάλι με τον ίδιο τρόπο σώζεται ο άνθρωπος, με το να μην βάλει το χάραγμα στο δεξί χέρι, στο μέτωπο. Σε όλη την εφταετία του Αντίχριστου δεν υπάρχει πλέον η χάρις, γιατί έφυγε η Εκκλησία του Χριστού και το Πνεύμα το Άγιο από τη γη, με αποτέλεσμα κάτω να υπάρχει νόμος σκληρός. Όχι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, ο νόμος που επιβάλλει ο Αντίχριστος, χωρίς να υπάρχει η χάρις του Θεού και η επέμβαση του Θεού εις βοήθεια των ανθρώπων. Δύσκολα χρόνια. Γι' αυτό ο Θεός να μας φυλάει, να ντυνηθούμε, να εκφύγουμε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Άρα λοιπόν τα πρώτα 3,5 χρόνια ο διάβολος, ο Αντίχριστος και ο διάβολος δελεάζουν και προσφέρουν και προκαλούν τους ανθρώπους να το βάλουν τάχα μου για το καλό τους. Στα τελευταία δεύτερα 3,5 χρόνια απειλεί ο διάβολος, φοβίζει μέχρι και θανάτου, γιατί δεν θα μπορεί να πουλήσει, να αγοράσει αν δεν έχει το χάραγμα,
και πάλι σωτηρία θα είναι όταν αρνηθεί και όποιος αρνηθεί θα σώζεται να βάλει το χάραγμα και να προσκυνεί την εικόνα του Αντίχριστου. Και προχωράμε στο τέταρτο εδάφιο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον 6.33 αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ζητάτε πρώτον 6.33, να το βρω. Αλλά ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα θέλουν σας προσθεθεί. Μάλιστα. Και στο προς Ρωμαίους 14.17, για να το βρούμε και αυτό, διότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω, επειδή ο δουλεύων εν τούτης των Χριστών ευαρεστεί εις τον Θεόν και ευδοκιμεί παρά της ανθρώπης. Μάλιστα. Ζητώντας τη Βασιλεία του Θεού, ουσιαστικά ζητώ και τη δικαιοσύνη του Θεού. Για ποιο λόγο το ξανααναφέρει στο κατά Ματθαίον, αναφέρεται στην ίδια δικαιοσύνη? Πολύ ωραία η ερώτησή σου, αγαπητέ μου αδελφέ. Όχι, δεν αναφέρεται στην ίδια δικαιοσύνη και εξηγώ. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και η δικαιοσύνη του Θεού, που είναι τελείως διαφορετική από τη δικαιοσύνη του ανθρώπου, είναι και περιγράφεται λεπτομερώς μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, καθώς είναι γεγραμμένο ότι όποιος ακούει και πράττει το Λόγο του Θεού θα κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν υπάρχει δικαιοσύνη του Θεού που περιγράφεται με λεπτομέρεια στο Ευαγγέλιο του Χριστού για να αποκτήσει ο άνθρωπος αυτήν την ιδιαίτερη σχέση με το Θεό που τον ενώνει με τη δικαιοσύνη του, δηλαδή με το Λόγο του. Που δημιουργείται αυτή η σχέση με τη δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή με το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν η δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μέσα από το Λόγο του Θεού και οδηγεί τον άνθρωπο να περπατάει στη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό και ο Χριστός λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, να έρθει μέσα στη Βασιλεία του Θεού, να αναγεννηθείτε και ύστερα ζητάτε τη δικαιοσύνη του Θεού να σας αποκαλύπτεται για να γνωρίζετε πώς να περπατάτε. Στην επιστολή προς Ρωμαίους όμως λέει άλλο πράγμα. Η δικαιοσύνη του Θεού για τον άνθρωπο δεν είναι τι θα φάει και τι θα πει, για να καλύψει τις ειδονές του δηλαδή, αλλά η δικαιοσύνη του ανθρώπου ενώπιον του, αλλά η Βασιλεία του Θεού στον άνθρωπο είναι η δικαιοσύνη του ανθρώπου ενώπιον του Θεού, γιατί πάσα αδικία είναι αμαρτία. Άρα λοιπόν στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο αναφέρει τη δικαιοσύνη του Θεού, στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους αναφέρεται για τη δικαιοσύνη του ανθρώπου. Γιατί η δικαιοσύνη του ανθρώπου, αν δεν είναι άνωθεν, είναι ως λιπαρόν ημάτιον. Και ο Θεός λοιπόν του αποκαλύπτει τη δικαιοσύνη του για να είναι ο άνθρωπος δίκαιος ενώπιον του Θεού, πράττοντας το θέλημα του Θεού. Δίκαιος ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Ενώπιον του Θεού καθώς περπατάει ακριβώς στο θέλημα του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων καθώς δεν τους αδικεί, γιατί πράττει κατά το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει δικαιοσύνη, η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη του ανθρώπου στο Θεό και ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, η ειρήνη που έχει ο άνθρωπος με τους ανθρώπους και η χαρά του Πνεύματος του Αγίου που πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου δια Πνεύματος Αγίου. Άρα λοιπόν υπάρχει η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού και υπάρχει και η Βασιλεία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου και η δικαιοσύνη του ανθρώπου ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μας αδελφέ, και ευχαριστούμε τον Θεό για το τηλεφώνημά σου, μάλλον για το email σου, και ευχόμαστε κάθε ευλογία σε σένα και στην οικογένειά σου. Συνεχίζουμε με την χάρη του Χριστού με την αγαπητή μας αδελφίας Ασπασία. Άξιος ευλογίας είναι ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αυτός μας ευλόγησε με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια διαμέσου του Χριστού, καθώς μας έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη δημιουργία του κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι μπροστά του με αγάπη, αφού μας προώρησε σε υιοθεσία διαμέσου του Χριστού στον εαυτό του, σύμφωνα με την ευδοκία του θελήματός του.
Και η ερώτηση, πώς γίνεται, αυτό που διάβασα αναφέρεται στην Εφεσίου, στην πρώτη επιστολή, στο 3, στο 4 και στο 5 εδάφιο. Οι ερώτησες, πώς γίνεται και μας έκλεξε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, δηλαδή όταν δημιούργησε τον άνθρωπο και ο άνθρωπος έπεσε, το ήξερε ότι θα πέσει και παρόλα αυτά το δημιούργησε. Δηλαδή είχε προγνωρίσει ότι το τάδε κοριτσάκι θα το βιάσουν από τα 5 το επειδή θα έχει ψυχασθενείς γονείς ή ότι ο άλλος δεν θα έχει να φάει και θα πεθάνει από την πείνα. Αν ήταν προγνωρισμένο να πέσει ο άνθρωπος, τότε για ποιο λόγο να δημιουργηθεί. Ναι, αγαπητή Ασπασία, είναι αλήθεια αυτό που διάβασες και να το διαβάσουμε και μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, το πρώτο κεφάλαιο και το 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ευλογήσας ημάς, εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια, διά του Χριστού, καθώς εξέλεξε ημάς, διά του Χριστού, προκαταβολής κόσμου, δια να είμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού, δια της αγάπης. Προορίσας ημάς, αφού μας προώρησε, εις υιοθεσίαν δια του Ιησού Χριστού, για τον εαυτό του, κατά την ευδοκία του θελήματος αυτού, εις έπαινον και δόξης της χάριτος αυτού, με την οποία είναι χαρίτος ημάς δια του αγαπημένου Ιησού Χριστού. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Είναι αιώνιος. Δηλαδή, στο Θεό δεν υπάρχει χθες, σήμερα και αύριο. Σε αυτό είναι τα πάντα γνωστά. Είναι ένα αιώνιο παρόν η γνώση του Θεού. Όταν λοιπόν δημιούργησε καταρχάς τον ουρανό, εκεί διεπίστωσε ότι ήταν μόνος, γιατί τον γέμισε με τα στρατεύματα του ουρανού, αγγέλους, αρχαγγέλους, χερουβίμ, σεραφείμ που τον λατρεύουν, που τον δοξάζουν, αλλά δεν υπήρχε πλάσμα όμοιο με αυτόν. Όμως ο Θεός έπρεπε και ήθελε να φτιάξει ένα όμοιο με αυτόν. Και έτσι στον ουρανό έφτιαξε πολλά οικήματα, όπως λέει η Γραφή, και αποφάσισε να φτιάξει ένα δημιούργημα που να ολοκληρωθεί εις αγιασμόν, να είναι όμοιο με αυτόν και να συγκατοικεί και μάλιστα να συμβασιλεύει στους ουρανούς εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτό το πλάσμα έπρεπε να είναι φτιαγμένο κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Αλλά αν ήταν φτιαγμένο όπως έπρεπε κατά την εικόνα και την ομοίωσή του, θα έπρεπε να έχει το κύριο χαρακτηριστικό που έχει ο Θεός, την απόλυτη ελευθερία. Κάνει ό,τι θέλει. Και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει το Θεό να κάνει ό,τι θέλει. Άρα μέσα στη σοφία του ο Θεός σκέφτηκε, όπως φαίνεται και μας αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο του Θεού, ότι ένα τέτοιο πλάσμα να δημιουργηθεί τέλειο ευθύς εξ αρχής, θα υπήρχε σοβαρότατος κίνδυνος να αποστατήσει. Όπως άλλωστε αποστάτησαν και οι άγγελοι ακόμη, γιατί ο διάβολος τι ήτανε, χερούβ επισκιάζον, το πρώτο στην τάξη χερούβ, που φτιάχτηκε για να λατρεύει το Θεό και για να δοξάζει το Θεό, και όμως αποστάτησε και παρέσυρε το 1/3 των αγγέλων. Έτσι λοιπόν μέσα στη σοφία του Θεός είπε, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και ομοίωση ημών, αφού έφτιαξε και τη γη και όλο τον φυσικό κόσμο και όλο το σύμπαν, και στη γη φύτευσε μάλιστα και ένα κήπο, τον Παράδεισο, και εκεί ο Θεός έθεσε τον άνθρωπο τον οποίον έφτιαξε από χώμα, καταρχάς κατά την ομοίωση, κατά την εικόνα του Θεού. Για να γίνει κατά την ομοίωση του Θεού και εδώ στη γη δια του Ιησού Χριστού και άλλα εκεί αλλά και εκεί στον ουρανό, όπου όπως λέγει ο Απόστολος Ιωάννης και ομολογεί, ότι δεν εξεύρωμεν τι θέλουμε να είστε εκεί, αλλά είναι εξεύρωμεν θα είμαι θαόμοι με αυτόν. Άρα έπρεπε να φτιάξει έναν άνθρωπο σαρκικό, αδύναμο, να του δώσει την ευκαιρία, αφού του εκφράσει και του φανερώσει την αγάπη του, να εκλέξει το Θεό
να κατασταθεί δόκιμος εις τον Θεόν, εργάτης ανεπέσχυντος που θα ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, να δημιουργήσει δηλαδή την εκκλησία του ο Χριστός, ο Θεός, τον οίκον του, το κατοικητήριό του, δια Πνεύματος Αγίου εδώ στη γη, και αφού τελειοποιηθούν οι άνθρωποι και δοκιμαστούν, τότε να έρθει να τους παραλάβει, να τους αναστήσει, αφού περάσουν τα απαραίτητα χρόνια που θα δημιουργηθεί όλο το έργο του Θεού, και εκεί πια με ασφάλεια να εισέλθει όχι κάτι το μιένον, γιατί στη Βασιλεία των Ουρανών δεν θα εισέλθει οτιδήποτε έχει, είναι μιένον, η βδέλυγμα, η αμαρτία, αλλά οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού θα εισέλθουν, οι τέλειοι άνθρωποι του Θεού θα εισέλθουν, οι δοκιμασμένοι άνθρωποι του Θεού θα εισέλθουν για να βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Άρα, ναι, ο Θεός προγνωρίσας τα πάντα, έφτιαξε τον άνθρωπο κατά σάρκα και μάλιστα λέγει ο Λόγος του Θεού στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, 26 εδάφιο, και είπεν ο Θεός, ας κάμουμε έναν άνθρωπο κατά την εικόνα και καθομοίωση ημών, και στη συνέχεια λέγει ο Λόγος του Θεού, όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, στο 7 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου, και έπλασεν Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο εκ χώματος εκ της γης και νεφίσεν εις τους μυκτήρες αυτού πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχή ζώσα. Και επίσης στο 5ο κεφάλαιο λέγει ο Λόγος του Θεού, στο 1ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο, καθήν ημέραν επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα μόνον Θεού επίησε αυτόν, όχι και ομοίωση, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς, και κάλεσε το όνομα αυτού Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Και στο 3 εδάφιο λέει, έζησε δε ο Αδάμ 130 έτη και γέννησε ιών κατά την ομοίωσιν και κατά την εικόνα αυτού. Άρα η πρόθεση του Θεού είναι να δημιουργήσει ανθρώπους κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Στην πραγματικότητα όμως έφτιαξε τον Αδάμ μόνο κατά την εικόνα του, κατά την εικόνα του Θεού, και ο Αδάμ γέννησε με την Εύα, που φτιάχτηκαν και οι δυο κατά την εικόνα του Θεού και όχι κατά την ομοίωση, γέννησε με την Εύα παιδιά, οι οποίοι γεννήθησαν κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ και της Εύας, που δημιουργήθηκαν κατά την εικόνα μόνα του Θεού. Ο Θεός όμως δίνει την ευκαιρία μετά στον άνθρωπο διά του Ιησού Χριστού να γίνει δια της πίστεως κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού, καθώς κατά την ομοίωση γίνεται όταν αναγεννάται ο άνθρωπος. Αναγεννάται ο άνθρωπος και αλλάζει εντελώς ο άνθρωπος, και στις επιθυμίες σάρκας του δίνει άγιες επιθυμίες σαρκός, και στις επιθυμίες της καρδιάς των οφθαλμών του δίνει επιθυμίες ουράνιες, και στην αλαζονία του βίου του δίνει πνεύμα πράο, ταπεινό και ησύχιο. Καρδιά απαλή και τρυφερή και σάρκα σε αγιασμό. Και γίνεται ο άνθρωπος και κατά την εικόνα και κατά την ομοίωση του Θεού, αφού δεν είναι μόνο γεννημένος εξ σαρκός, αλλά είναι και γεννημένος από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, από τον ίδιο το Θεό. Αλλά και αυτό είναι υπόσχεση της Βασιλείας των Ουρανών, διότι ο Θεός λέγει, ο Απόστολος Πέτρος, αναγέννησε ημάς σε ελπίδα ζώσα, για να κληρονομήσουμε, κληρονομιά αμάραντο, αμίαντο, πεφυλαγμένη στους ουρανούς για τον τελευταίο καιρό. Άρα λοιπόν, ήξερε πάρα πολύ καλά ο Θεός ότι θα πέσει ο άνθρωπος, αλλά ήξερε πάρα πολύ καλά ότι κάποιοι άνθρωποι θα δεχθούν τον Χριστό. Θέλει όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν τον Χριστό. Άλλωστε την κόλαση ο Θεός δεν την έφτιαξε για τον άνθρωπο, για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Αλλά δυστυχώς στην κόλαση πάνε και εκείνοι που παρέσυρε ο διάβολος και απομακρύνθηκαν από τον Θεό και δεν δέχθηκαν τον Ιησού Χριστόν ώστε να λάβουν εξουσία, να είναι τέκνα Θεού.
Ξαναδιαβάζω λοιπόν το ερώτημά σου. Δηλαδή είχε προγνωρίσει ότι το τάδε κοριτσάκι θα το βιάσουν από τα πέντε του επειδή θα είχε ψυχασθενείς γονείς ή ότι ο άλλος δεν θα έχει να φάει και θα πεθάνει από την πείνα. Αν ήταν προγνωρισμένο να πέσει ο άνθρωπος, τότε για ποιο λόγο να δημιουργηθεί? Ήταν προγνωρισμένο ότι κάποιοι άνθρωποι θα πέσουν, αλλά και κάποιοι άνθρωποι θα δεχτούν τον Χριστό για να πάνε στον ουρανό. Γι' αυτό και τι λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους: «Εξεύρωμαι δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν», και συνεχίζει, «εις τους κεκλειμένους κατά την πρόθεση του Θεού. Διότι όσους ο Θεός προεγνώρισε ότι θα δεχθούν τον Χριστό, ότι θα δεχθούν τη Βασιλεία των Ουρανών, ότι δεν θα πλανηθούν από το διάβολο, ότι κατά την ιδία αυτών θέληση, δηλαδή θα θέλουν, θα έχουν την απόλυτη ελευθερία να διαλέξουν τον Χριστό ή τον διάβολο, ή την ευλογία ή την κατάρα, ή τη Βασιλεία των Ουρανών ή τη Βασιλεία του κόσμου». Προγνώρισε λοιπόν ο Θεός αυτούς που θα διαλέξουν με απόλυτη ελευθερία βούλησης, καθώς είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού και έχουν τη δυνατότητα να γίνουν και κατά την ομοίωση του Θεού. Διέκρινε λοιπόν κάποιους ανθρώπους ότι θα δεχθούν τον Χριστό και κάποιους θα δεχθούν με τη δική τους θέληση τον Χριστό, γιατί ο Θεός θα κάνει τα πάντα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τους ανθρώπους, ώστε δεν εφίστηκε του Υιού του του μονογενούς, τον Ιησού Χριστό, που τον έστειλε στη γη για να πεθάνει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όχι για να πεθάνει με ένα θάνατο απλό, με ένα θάνατο ονειδισμού, επικατάρατος έγινε, για να ανέβει πάνω στο σταυρό του Κολγοθά και να μαζέψει τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ώστε κάθε ένας άνθρωπος που ζητήσει τη Βασιλεία του Θεού δια του Ιησού Χριστού να σώζεται και να εισέρχεται στη Βασιλεία των Ουρανών. Βεβαίως λοιπόν ο Θεός προγνώρισε και όσους προγνώρισε τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού αυτού που είναι πλασμένος κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού στον ουρανό, όμοιοι με Αυτόν. Δια να είναι ο Ιησούς Χριστός αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών του, πολλών αδελφών. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Υιός του, ο πρωτότοκος, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, πρωτότοκος γιατί εναισθήθη πρώτος εκ νεκρών και εισήλθε στον ουρανό, δια αυτού θα αναστηθεί και η Εκκλησία, θα αναστηθούν πολλοί αδελφοί και θα υιοθετηθούν σαν παιδιά Θεού στον ουρανό, όμοιοι με το Θεό. Όπως ο Ιησούς Χριστός είναι όμοιος με το Θεό, ένα με το Θεό, έτσι και εμείς όταν αναστηθούμε Θεού θέλοντος, εφόσον παραμείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, όταν αναστηθούμε θα είμεθα όμοιοι με τον Χριστό και όμοιοι με το Θεό. Γι' αυτό και θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Γι' αυτό το θαύμα ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο. Για αυτούς που θα τον δεχθούν και θα τους αναστήσει και θα γεμίσει ο ουρανός τα οικίματα του Θεού και θα είναι πια ο ουρανός πλήρης, θα είναι ο Πατέρας, θα είναι ο Υιός, θα είναι το Πνεύμα το Άγιο, θα είναι το αρνίον το εσφαγμένον και θα είναι όλοι οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού που θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Τώρα, γιατί υπάρχει αμαρτία, βάσανο, πείνα και λοιπά σε κάποιους ανθρώπους και σε κάποιες όχι, εδώ αν σκεφτούμε, γιατί είναι σοβαρό το ερώτημα αυτό και δεν χωράει στην καρδιά μας. Και εγώ το είχα αυτό το ερώτημα όταν διάβασα το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και μάλιστα θα σας πω πώς μου απάντησε ο Θεός και έφυγε η απορία μου αυτή που δεν μπορούσε να την εξηγήσει κανένας άνθρωπος. Με έφερε σε έκσταση ο Θεός και βρέθηκα σε τρία βάθρα, όπως αυτά που μπαίνουν οι νικητές των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά ήταν στο ίδιο ύψος και τα τρία. Εγώ ήμουν στο κέντρο και μπροστά μου ήταν το άπειρον ο Θεός. Κοιτάω δεξιά και ο άνθρωπος που καθόταν δεξιά μου ήταν πολύ κοντός, με 40, και έλεγα μέσα μου, πω, πολύ κοντός είναι αυτός ο άνθρωπος, πολύ κοντός είναι αυτός ο άνθρωπος. Κοιτάω αριστερά και ήταν ένας τεράστιος άνθρωπος, 2-2,5 μέτρα. Πω, έλεγα, αυτός είναι πολύ ψηλός άνθρωπος, πολύ ψηλός άνθρωπος. Και κοιτάω μπροστά
και βλέπω ένα βουνό απέραντο. Σηκώνω τα μάτια μου, δεν είχε τέλος. Κοιτάω δεξιά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω αριστερά, δεν είχε τέλος. Κοιτάω κάτω, δεν είχε τέλος. Και θαύμαζα για το βουνό αυτό. Και ακούγεται η φωνή του Θεού. Είδες πόσο ασήμαντες είναι οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων στη ζωή αυτή. Και κατάλαβα ότι ο Θεός που είχε προγνωρίσει, προορίσει να βάλει τους ανθρώπους να γεννηθούν στη συγκεκριμένη περιοχή και να ζήσουν στο συγκεκριμένο χρόνο, το έκανε γνωρίζοντας ότι αυτές είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες για αυτό τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του. Δεν μπορούμε να... Είναι ανεξιχνίαστος ο Θεός, η σοφία του Θεού, η βουλή του Θεού. Ένα όμως ξέρουμε, ότι η αγάπη του είναι απέραντη και κάνει τα πάντα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ό,τι λοιπόν γίνεται στη ζωή των ανθρώπων, ο Θεός το ξέρει. Δεν το κάνει. Γιατί υπάρχει και ο διάβολος ο οποίος πλανάει τους ανθρώπους και κάνει πράγματα. Αν αυτό το κοριτσάκι είχε ψυχοασθενείς γονείς, ποιος οδήγησε αυτούς τους γονείς να βιάσουν το κοριτσάκι? Ο διάβολος. Ναι, αλλά ο Θεός έχει προβλέψει τη σωτηρία και για το κοριτσάκι και για τους γονείς. Αν τελικά στην πρόσκληση, στις πολλές προσκλήσεις που θα κάνει ο Θεός, δεχθούν τον Χριστό και τους ελευθερώσει από το διάβολο. Είναι δυνατόν, λέει η Γραφή, να ελευθερωθούν και οι δικαίως εχμαλωτισθέντες. Γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι δικαίως εχμαλωτισθέντες από το διάβολο. Και ο Λόγος του Θεού λέει ναι, διότι έρχεται ο Χριστός, δένει το διάβολο, που δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να το αντιμετωπίσει, και ελευθερώνει και τους δικαίως εχμαλωτισθέντες. Είναι Άγιος, δίκαιος, αγαθός ο Θεός, αγαπητέ, αγαπητή Ασπασία. Και ευχαριστούμε το Θεό που μας έφτιαξε, μας κάλεσε και εμείς αυτή τη στιγμή δεχτήκαμε το όνομά Του. Το όνομα του Χριστού. Να δούμε και τη δεύτερη ερώτηση. Τι σημαίνει οι προσκυνούντες των Θεών θα τον προσκυνήσουν εν πνεύματι και αληθεία? Πώς προσκυνάς τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία? Αυτό το λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην Σαμαρίτισσα. Διαβάζω το 24 εδάφιο από το 4ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Πώς προσκυνάμε λοιπόν, πώς λατρεύουμε αν θέλετε το Θεό εν πνεύματι, Αγίο. Η Γραφή, ο Χριστός λέγει, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Άρα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου λατρεύουμε ευάρεστα εις τον Θεό. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου ο άνθρωπος είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Μόνο, όχι αν ζει κατά το Πνεύμα, αλλά αν περπατάει κατά το Πνεύμα είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Η σωτηρία του ανθρώπου δεν γίνεται δια δυνάμεως ούτε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Άρα πώς θα λατρεύουμε και πώς θα προσκυνούμε το Θεό? Με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Ανθρώπινα δεν μπορούμε. Δεν γίνεται. Γιατί έχει αδυναμίες ο άνθρωπος. Και πώς λατρεύουμε ή προσκυνούμε εν αληθεία? Ο λόγος ο δικός σου, λέγει ο Χριστός, είναι η αλήθεια, Πατέρα μου. Ο λόγος σου, Πατέρα μου, είναι η αλήθεια. Αλλά πώς προσκυνούμε εν αληθεία? Σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μάλιστα, ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη, διαβάζω αναφέροντας περί Παρησίας, λέγει στο 5ο κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο. Και αυτή είναι η παρησία την οποία έχομεν προς αυτόν, ότι αν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει μας. Άρα λοιπόν, πώς προσκυνούμε και λατρεύουμε το Θεό είναι αληθεία, όταν προσκυνούμε και λατρεύουμε αυτόν κατά το θέλημά του. Και ακόμη λέει, και ό,τι αν ζητώμεν, στο 22 εδάφιο, στο 3ο κεφάλαιο πάλι της επιστολής προς του Αποστόλου Ιωάννου την πρώτη, και ό,τι αν ζητώμεν λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάττομεν τα σεντολάς αυτού και πράττομεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Έτσι είναι ο άνθρωπος
που φυλάτει τα σεντολάς και πράττει τα αρεστά, είναι αυτός που προσκυνεί και λατρεύει τον Θεό εν αληθεία. Εμπνεύματι Αγίου λοιπόν με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και εν αληθεία σύμφωνα με το θέλημα του Θεού που αποκαλύπτεται, που εκφράζεται στον άνθρωπο από το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό, αγαπητή Ασπασία, για το email σου. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καθώς η ώρα μας πέρασε και η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος, εμείς σας ευχόμεθα μέσα από το βάθη της ψυχής μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια για του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.